Για το επόμενο 20 λεπτό περίπου, θα δώσουμε ένα δεκάλεπτο, Δημήτρη, σε σένα να μας πεις κάποια πράγματα για την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα και αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Θα πάρουμε δηλαδή και μία-δύο ερωτήσεις. Βέβαια, δεν θα ακούμε με προσοχή. Ναι, δεν θα προσπαθήσω βέβαια, που δεν είναι λόγο να κάνω έστω και μια σύντομη ανασκόπηση του Μεσανατολικού. Είναι από τα πιο περίπλοκα διεθνή ζητήματα. Έχουν γραφτεί βιβλιοθήκες ολόκληρες. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τα αίτια και την πορεία αυτού του τραγικού διεθνοπολιτικού συμβάντος, το οποίο έχει δώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα τελευταία 70 χρόνια αιματηρές συγκρούσεις και προσφυγιά και γενικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει οδηγήσει σε απόγνωση εκατομμύρια κατοίκων της περιοχής, κυρίως Παλαιστίνιους. Οπότε δεν θα επιχειρήσω ούτε και αρνούμε γενικά, μετά από πολύ εντατική, αν θέλετε, ενασχόληση με αυτό το θέμα, ιδίως τα 5 χρόνια που ήμουν στο Λίβανο, και ο Λίβανος είναι ουσιαστικά ένα παρατηρητήριο για όλα όσα γίνονται στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Διότι στο Λίβανο υπάρχουν όλοι. Υπάρχουν οι Παλαιστίνοι, υπάρχουν οι Χριστιανοί της Μέσης Ανατολής, υπάρχουν οι Σιίτες και οι Εσβολά, υπάρχουν οι Σουνίτες, υπάρχει η επιρροή της Συρίας, υπήρχε η επιρροή του Ισραήλ, το οποίο ο Ισραήλ κάποια στιγμή συμμάχησε με τους Χριστιανούς, υπάρχει η επιρροή της Σαουδικής Αραβίας. Άρα είναι ένα παρατηρητήριο διαχρονικά ο Λίβανος για ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Αλλά μετά από την εμπειρία που είχα, αρνούμε να δώσω έστω και μια διφορούμενη απάντηση στο ερώτημα ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Νομίζω ότι είναι λάθος το ερώτημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις διαχρονικών ιστορικών αντιπαραθέσεων δεν υπάρχει έννοια του δικαίου και του αδίκου. Διότι εξαρτάται πάντα ποιο παίρνεις σαν χρονικό σημείο αφετηρία. Βεβαίως για τους Παλαιστίνιους είναι άδικο ότι ξαφνικά τους ήρθαν από όλα τα μέρη του κόσμου διάφοροι εισαγόμενοι, ας πούμε, Εβραίοι. Απ' την άλλη, υπήρχε η απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δύο κράτη, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ορισμένοι ισχυρίζονται εξαιτίας και με την ευθύνη των Παλαιστινίων που ήταν και των Αράβων, που ήταν μαξιμαλιστές και ζητούσαν την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Κατά άλλους, το Ισραήλ, το οποίο αποκτώντας όλο ένα και μεγαλύτερη δύναμη, θέλησε να επιβάλλει μαξιμαλιστικές λύσεις υπέρ του. Από την εποχή που εγώ άρχισα να παρακολουθώ και να ζω από κοντά το δράμα αυτό του Μεσανατολικού, του Παλαιστινιακού, τουλάχιστον στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 21ου αιώνα, όταν υπήρχαν βάσιμες ελπίδες για να δοθεί επιτέλους μια βιώσιμη λύση στο Παλαιστινιακό, μπορώ να πω ότι οι ευθύνες είναι μοιρασμένες. Και δεν το λέω διπλωματικά, πραγματικά υπήρχε μια πολύ μεγάλη ομάδα Παλαιστινίων και Αράβων, οι οποίοι ζητούσαν τέτοιες μαξιμαλιστικές λύσεις, οι οποίες ουσιαστικά ήταν ανεφάρμοστες, ζητούσαν φερειπίν την επιστροφή όλων των προσφύγων. Όλων των προσφύγων από το 1949, που αν υλοποιείται αυτό, η πληθυσμιακή σύνθεση του Ισραήλ θα ανατρέπεται εντελώς. Είναι σαφές ότι καμία Ισραηλινή κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να δεχτεί κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, υπήρχαν και σκοτεινές δυνάμεις και ισχυρές δυνάμεις μέσα στην κοινωνία του Ισραήλ, που δεν ήθελε τη λύση των δύο κρατών, διότι ευελπιστούσε, και τώρα θεωρεί ότι είναι πολύ κοντά στο να πετύχει, το να γίνει όλη η περιοχή ελεγχόμενη από το Ισραήλ. Βεβαίως δεν είχαν υπολογίσει το κόστος, το οποίο θα συνεχίσει να είναι πολύ βαρύ και για την κοινωνία του Ισραήλ. Τώρα, χωρίς να επεκταθώ στην ιστορική αναφορά, θα έλεγα ότι αυτό που η δράση, οι επιθέσεις που έγιναν το Σάββατο και την Κυριακή και συνεχίζονται εν μέρη μέχρι σήμερα, αλλά κυρίως αυτές που έγιναν το Σάββατο εναντίον αμάχων
στα σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ αποτελούν αναμφισβήτητα όχι μόνο μια τρομοκρατική αλλά μια εντελώς βάρβαρη ενέργεια η οποία τοποθετεί πλέον τη Χαμάς ως πολιτική οργάνωση πιο κοντά στο Ισλαμικό κράτος και στην Αλ-Κάιντα παρά σε μια εθνικοαπελευθερωτική πολιτική δύναμη όπως ήταν η Αλ-Φατάχ και το PLO. Αυτή η, αν θέλετε, η πορεία της Χαμάς προς περισσότερο ισλαμιστικά ιδεολογήματα έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Και μέσα στη Γάζα, στους Παλαιστινίους της Γάζας, η Χαμάς έχει επιβάλει ουσιαστικά ένα καθεστώς ανάλογο με αυτό που είχε επιβάλει το Ισλαμικό κράτος. Υπενθυμίζω ότι έχουν δολοφονηθεί πάρα πολλοί αξιωματούχοι της Παλαιστινιακής Αρχής από την Χαμάς. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο βεβαίως είναι πολύ τεταμένες. Η μεγάλη επιτυχία, η στρατιωτική επιτυχία της Χαμάς νομίζω ότι την έχει πλέον αναδείξει σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου ως μία, έχει ανεβάσει το ηθικό και την εικόνα της Χαμάς και όσων την βοήθησαν σε όλο τον μουσουλμανικό και τον αραβικό κόσμο. Προσπαθώ να παρακολουθήσω και μέσω της συζύγου που μιλάει αραβικά τα δελτία ειδήσεων των αραβόφωνων, ας πούμε, τηλεοπτικών καναλιών. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ μόνο για τους βομβαρδισμούς, θα έρθω σε αυτό, τους βομβαρδισμούς που γίνονται και οι οποίοι θα ισοπεδώσουν πολύ σύντομα τη λωρίδα της Γάζας και καμία κουβέντα για ό,τι προηγήθηκε με τις επιθέσεις εναντίον οικογενειών, αμάχων, παιδιών κλπ. Υπάρχει μία έλλειψη διαλόγου και έλλειψη κατανόησης από τις δύο πλευρές. Ακόμα και οι αραβικές χώρες είναι μοιρασμένες στα δύο. Υπάρχουν οι πιο μετριοπαθείς αραβικές χώρες, των οποίων οι κυβερνήσεις έχουν καταδικάσει ως τρομοκρατική την ενέργεια της Χαμάς, αλλά αυτές οι κυβερνήσεις δεν ακολουθούνται ή ελάχιστα ακολουθούνται από την κοινή τους γνώμη, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές αραβικές χώρες, των οποίων οι κυβερνήσεις ανοιχτά, ο πρόεδρος της Συνεισίας βγήκε και συνεχάρει την Χαμάς για την μεγαλειώδη στρατιωτική νίκη. Το ίδιο έγινε και από την Αλγερία. Υπήρξαν αυθόρμητες ή λιγότερο αυθόρμητες, αλλά πάντως μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της Χαμάς. Και βεβαίως αυτό το ρήγμα, το οποίο είναι ρήγμα μεταξύ μετριοπαθών και μη μετριοπαθών Αράβων, αλλά κυρίως είναι ρήγμα μεταξύ μουσουλμάνων και Δύσης, θα βαθύνει πάρα πολύ και πολύ γρήγορα όταν η φοβερή ανθρωπιστική καταστροφή που επικρέμαται και η οποία κατά τη γνώμη μου δεν είναι ανατρέψιμη για τα 2 εκατομμύρια των Παλαιστινίων που ζουν στη λωρίδα της Γάζας θα κυριαρχεί στα μέσα επικοινωνίας και θα βλέπουμε σκηνές. Ήδη από σήμερα σταμάτησε τη λειτουργία του ελλείψη καυσίμων ο σταθμός παραγωγής, ο τελευταίος σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού που υπήρχε στη Γάζα. Εγώ πιστεύω ότι θα υλοποιήσουν σε απόλυτο βαθμό αυτό που απειλούν οι Ισραηλινοί, δηλαδή ότι θα φτάσουν μέχρι τέλους, σε αντίθεση με ό,τι κάναν στο παρελθόν. Στο παρελθόν, όταν υπήρχε κάποια επίθεση από τη Χαμάς, έπαιρναν κάποια μέτρα αντιπίνων, σκότωναν μερικούς αξιωματούχους της Χαμάς, κατέστρεφαν μερικά κτίρια και τέλειωνε εκεί. Νομίζω ότι τώρα είναι σχεδόν μονόδρομος για αυτούς με το κλίμα που έχει και δικαίως δημιουργηθεί μέσα στο Ισραήλ. Θα πρέπει να φτάσουν στα άκρα, δηλαδή θα πρέπει να καταστρέψουν όλες τις δομές της Χαμάς, τουλάχιστον στη Γάζα. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, σε μια περιοχή η οποία σε έκταση, όπως είπα και σε μια συνέντευξη, είναι λίγο μεγαλύτερη από το Άγιο Όρος και μικρότερη από την αγαπημένη νήσο του Τριφύλη, τη Λευκάδα, κατοικούν 2,2 εκατομμύρια ήδη εξαθλιωμένοι Παλαιστίνοι.
Άρα οι σκηνές που θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες, μέρες και εβδομάδες θα είναι εξίσου, αν θέλετε, θα είναι πολύ, πολύ σκληρές, όπως βεβαίως ήταν εξαιρετικά σκληρές και πρωτοφανείς οι εικόνες που τώρα εμφανίζονται με λεπτομέρειες για τα εγκλήματα και τη βαρβαρότητα της Χαμάς. Αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνει καν προσπάθεια από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, να προσπαθήσουν λίγο να μετριάσουν την οργή του Ισραήλ. Αυτό θα γίνει σε δεύτερο βαθμό, όταν πλέον έχει εξαρθρωθεί η Χαμάς. Για τη χώρα μας, η οποία έχει βεβαίως άριστες σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά έχει και μια παράδοση πολύ καλών σχέσεων με τον αραβικό κόσμο και τους Παλαιστίνιους, πιστεύω ότι βεβαίως ήταν επιβεβλημένη και δεν το συζητάω η καταδίκη χωρίς ναι μεν αλλά των τρομοκρατικών δράσεων της Χαμάς, αλλά ότι μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να παίζουμε κάποιο ρόλο στην επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα διοχετευθεί μέσω Αιγύπτου και με την Αίγυπτο έχουμε πολύ καλές σχέσεις, άρα νομίζω ότι και φαντάζομαι, χωρίς να έχω κάποια πληροφόρηση, ότι ήδη γίνονται σκέψεις ώστε να βοηθήσουμε η ευρωπαϊκή βοήθεια να φτάσει κάποτε και να φτάσει όσο σύντομα γίνεται στους Παλαιστίνιους. Το οποίο βεβαίως η Τουρκία δεν μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο, διότι η Τουρκία έχει εξαιρετικά καλές σχέσεις με την Χαμάς, αλλά οι Ισραηλοί την βλέπουν ακόμα, παρόλη την προσπάθεια προσέγγισης, πολύ καχύποπτα. Επειδή πολλοί αναλογίζονται τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην περιοχή μας, αυτό που ήδη γίνεται. Και μετά θα μιλήσω πολύ σύντομα για την περίπτωση επέκταση του πολέμου. Λοιπόν, αυτό που ήδη γίνεται φέρνει την Τουρκία σε τον Ερντογκάν προσωπικά, ο οποίος υπενθυμίζω ότι το διαζύγιο του Ερντογκάν με το Ισραήλ ξεκίνησε από τη Γάζα. Ξεκίνησε από μια ομιλία που έγινε στο Νταβός, όπου στο πάνελ ήταν ο Ερντογκάν και ο Σιμών Πέρες, ο τότε πρωθυπουργός, και ο Ερντογκάν άρχισε να τον κατηγορεί για τη δολοφονία παιδιών στη Γάζα και να τον λέει ότι είστε τρομοκράτες, τρομοκράτες κλπ. Και μετά, νευριασμένος, σηκώθηκε και έφυγε ο Ερντογκάν. Όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη μεσάνυχτα και κάτι, τον περίμεναν 50-100.000 οπαδοί του για να τον υποδεχθούν θριαμβευτικά, διότι είχε τα κότσια να πει δημόσια και ανοιχτά αυτό που πάρα πολλοί Τούρκοι, Μουσουλμάνοι, Άραβες σκέφτονται. Σκέφτονταν και σκέφτονται ακόμα. Βέβαια, το δεύτερο στάδιο του οριστικού διαζυγίου ήταν η δολοφονία ορισμένων Τούρκων, οι οποίοι ήταν σε ένα καράβι αλληλεγγύης που πήγαινε να προσεγγίσει τη Γάζα, παρά την άρνηση των Ισραηλινών να το επιτρέψουν. Άρα υπάρχει μια, και είχε πάντα πολύ στενή σχέση με την ηγεσία της Χαμάς, την φιλοξενούσε επί χρόνια και τα στελέχη, δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα, στην Κωνσταντινούπολη. Άρα υπάρχει μια πολύ βαθιά και συναισθηματική σχέση του Ερντογκάν με τη Γάζα. Γι' αυτό, ενώ τις πρώτες ώρες, όταν αρχίσαν να γίνονται γνωστά αυτά που συνέβησαν, προσπάθησε ο Ερντογκάν να κρατήσει μια ισορροπημένη ρητορία, χθες το απόγευμα έκανε μια φοβερή επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι το κράτος που τροφοδοτεί όλους τους τρομοκράτες κλπ. Και νομίζω ότι αυτό θα οξυνθεί στο μέτρο που θα οξύνεται και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, και ότι ο Ερντογκάν όχι μόνο δεν θα μπορέσει να κρατήσει κάποιες καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά ότι θα επιβαρυνθούν και οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Δύση, οι οποίες είχαν αρχίσει να βελτιώνονται. Αυτό για μας νομίζω ότι είναι μάλλον, προσωπικά πιστεύω ότι είναι μάλλον κακό, γιατί εγώ θα ευχόμουν η προσέγγιση Τουρκίας Δύσης να προχωρήσει, γιατί νομίζω ότι αυτό θα είχε θετικά αποτελέσματα για την Ελλάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι που δεν το ελέγχουμε. Τώρα, η πιθανότητα επέκτασης. Πολλοί μιλάνε και φαντάζονται ότι, και διερωτώνται γιατί η Χεζμπολά δεν έχει μπει ακόμα στο χορό. Πρώτον, να έχουμε υπόψη μας ότι η Χεζμπολά είναι σιίτες. Η Χαμάς είναι σουνίτες.
αλλά έχουν καλές σχέσεις και οι Σουνίτες της Χαμάς με το Ιράν. Οι Χεζμπολά έχουν μια δύναμη πυρός, η οποία είναι τουλάχιστον 50 ή 100 φορές μεγαλύτερη από την Χαμάς. Οι Χεζμπολά διαθέτουν σήμερα, σύμφωνα με τριοπαθείς υπολογισμούς, πάνω από 200.000 ρουκέτες, πυράβλους. Υπενθυμίζω ότι η Χαμάς έριξε 7.000 μόνο μέχρι στιγμής και άντε να ρίξει άλλους 1.000-2.000. Η Χεζμπολά έχει 200.000 πυράβλους. Την εποχή που εγώ υπηρετούσα στο Λίβανο, το 2000 ας πούμε, είχαν νομίζω 2.000 ή 3.000 πυράβλους και αυτό θεωρείται ο θανάσιμος κίνδυνος για την ασφάλεια του Ισραήλ. Οπότε φαντάζεστε τι πλήγμα θα υποστεί το Ισραήλ αν ξεκινήσει αύριο αντιπαράθεση με τους Χεζμπολά. Απ' την άλλη, το Ισραήλ δεν μπορεί να ζει συνέχεια με μια τέτοια θανάσιμη απειλή να επικρέμεται. Και μάλιστα από μια οργάνωση η οποία κατευθύνεται απόλυτα από την Τεχεράνη. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς αν θα επεκταθεί ο πόλεμος ή όχι. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι... Δημήτρη, θα σε διακόψω. Είναι πολύ διαφωτιστικά όλα αυτά που λες και σίγουρα χρειάζεται μια ad hoc συνάντηση, γιατί ήταν να το κλείσουμε στις 8 και δεν ξέρω αν θα προλάβουν ερωτήσεις. Αλλά αν υπάρχει χρόνος και χρειάζεται να... και μπορούν να γίνει μια ερώτηση, με τα χαράς για να το... Λοιπόν, κλείνω λέγοντας ότι δεν θεωρώ πιθανό να επεκταθεί ο πόλεμος στο Λίβανο. Εάν όμως συμβεί αυτό, θα καταστραφεί ο Λίβανος, θα υποστεί τεράστιες ζημιές. Θα μιλάμε για άλλου είδους πόλεμο και ίσως έτσι εξηγείται και η παρουσία του αμερικανικού αεροπλανοφόρου, το οποίο δεν θα χρειαστεί για τη Γάζα, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί αν επεκταθεί ο πόλεμος με τους Χεζμπολά. Ωραία. Να πούμε ότι να δεσμευτεί η ομάδα χωρίς όνομα, Αντώνη Παπακώστα, Αντώνη Τρεφίλη, ακούτε, να κάνουμε μια ad hoc συνάντηση σχετικά. Αντώνη, θέλεις να το κλείσω. Ναι, να το κλείσει εσύ, γιατί... Μήπως ο Δημήτρης ο Κούρκουλας θα μπορούσε να μας πει γιατί η Χαμάς αποφάσισε να κάνει αυτό. Δεν φανταζόταν ότι η δύναμη του Ισραήλ είναι πολλαπλάσια και ότι θα τους ισοπεδώσουν? Όχι, νομίζω ότι... Μισό λεπτό. Φέι, το πίσω εγώ, εντάξει. Σου δίνω τη σκυτάλη και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Παναγιώτη Μαΐστρο και τον Γιάννη Γούπιο και όλους και όλες που ήσασταν εδώ σήμερα. Σας αποχαιρετώ, ναι, γιατί πρέπει να πάω να πάρω το παιδί μου. Ευχαριστώ. Γεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Φέι. Ευχαριστούμε. Γεια. Για τη Χαμάς είναι τεράστια επιτυχία αυτό που έγινε. Και είναι μέσα στη λογική την οποία ακολουθεί εδώ και χρόνια. Η Χαμάς δεν προσπαθεί ούτε να απελευθερώσει τα εδάφη, τα κατεχόμενα, ας πούμε. Η Χαμάς έχει δεδηλωμένο στόχο να εξαφανίσει το κράτος του Ισραήλ και όλους τους Εβραίους από την περιοχή. Και βεβαίως δεν ενδιαφέρεται για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης του πληθυσμού. Άρα πέτυχε μία τεράστια αναβάθμιση στα μάτια όλων των Αράβων και όλων των Μουσουλμάνων. Διότι είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ, πρώτη φορά από την ίδρυση του Ισραήλ που δέχεται ένα τόσο μεγάλο πλήγμα. Έχει καταρακωθεί η αξιοπιστία και του Ισραηλινού στρατού και του Μοσάρ και όλα αυτά. Αυτό είναι μέσα στη λογική. Το ότι θα υπάρχουν καταστροφές και ότι η κατάσταση θα γίνει φρικτή, αυτό ίσως βοηθάει, αν θέλετε, την πολιτική λογική της Χαμάς. Το θέμα είναι γιατί τώρα. Υπάρχει μια θεωρία που δεν μπορώ ούτε να την αποδεχθώ ούτε να την απορρίψω, ότι το κάνανε τώρα για να υπονομεύσουν την προσπάθεια προσέγγισης Ισραήλ με Σαουδική Αραβία. Διότι εάν γίνει και αυτή η προσέγγιση, τότε οι Παλαιστίνοι θα μείνουν χωρίς ουσιαστικά κάποια αραβική χώρα να τις υποστηρίζει και θα ξεχαστούν. Υπάρχει αυτή η θεωρία,
φαίνεται λογικοφανής, αλλά ξέρετε, πολλές φορές πιστεύω ότι η ιστορία γράφεται από πολύ πιο πεζά γεγονότα και όχι από μεγάλες στρατηγικές σκέψεις. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, νομίζω δεν μπορούμε να το απαντήσω. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό το ερώτημα. Γιατί τώρα.